Σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι παθογένειε του συστήματο υγεία, το Υπουργείο εισάγει το θεσμό των τοπικών μονάδων, οι οποίε αποτελούν το νέο κύτταρο γύρω από το οποίο οργανώνεται εκ νέου το δημόσιο σύστημα υγεία. Οι τοπικέ μονάδε υγεία είναι το, το κύτταρο του καινούργιου εθνικού συστήματο υγεία μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα τα οποία όπως ξέρουμε πολύ καλά από συνειδητή πολιτική επιλογή είχαν αφεθεί εκτός του συστήματος δημάσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ενώ δηλαδή στην Ήπεθρο έχουμε τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία, δυστυχώς στις πόλεις τέτοιες δομές απουσίαζαν και ο ιδιωτικό τομέα είχε αναλάβει πλήρω το κομμάτι αυτό. Οι πολίτε, ασφαλισμένοι και μη, εγγράφονται στον κατάλογο μία τομή, προκειμένου να έχουν απεριόριστη και δωρεάν πρόσβαση στι υπηρεσίε τη και σε ένα διευρυμένο ωράριο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία μπορεί να γίνει είτε από το διαδίκτυο ε, ηλεκτρονικά είτε με την αυτοπρόσωπη ε, επίσκεψη του πολίτη σε μία ε, από αυτές τις τοπικές μονάδες υγείας ή σε οποιοδήποτε κέντρο ε, υγείας προσκομίζοντας ως δικαιολογητικά την ταυτότητά του μόνο και ένα αποδεικτικό κατοικίας όπως είναι ε, ένας λογαριασμός ε, χρειάζεται να έχει μόνο το, το άμκα του. Στο νησί μα έχουν δημιουργηθεί 10 τομή μέχρι στιγμή. 6 σε Ηράκλειο, Γάζη και Χερσόνησο, 1 στο Ρέθυμνο, 2 στα Χανιά και 1 στη Σιτία. Κάθε εγγεγραμμένο πολίτη επιλέγει το δικό του οικογενειακό γιατρό, ο οποίο λειτουργεί ω σύμβουλο υγεία και τον κατευθύνει στο υπόλοιπο σύστημα υγεία. Παρακολουθούνται εκτό από αυτόν και από την ομάδα υγεία που υπάρχει στην συγκεκριμένη τομή και απαρτίζεται από άλλου επαγγελματίε όπω είναι επισκέπτε υγεία, νοσηλευτή, κοινωνικό λειτουργό και το απαραίτητο βέβαια διοικητικό προσωπικό. Στην Κρήτη, ήδη αρκετέ χιλιάδε πολίτε έχουν προχωρήσει σε εγγραφή στη στομή τη περιοχή του με την τάση να καταγράφεται ανωδική. Η όλη λογική αυτού του εγχειρήματο είναι ακριβώ να μετατοπίσουμε το βάρο από την αντιμετώπιση τη ασθένεια, που όπω ξέρουμε πλέον μπορεί να είναι αργά, στην πρόληψη. Εννοούμε του εμβολιασμού, του απαραίτητου ελέγχου για την πρώιμη ανείχνευση καρκίνων και άλλα. Ταυτόχρονα δίνοντα και όλε εκείνε τι συμβουλέ που θα τον βοηθήσουν να προστατευτεί αποτελεσματικά από παράγοντε όπω είναι η υπερβολική έκθεση στον ήλιο, η αποφυγή του καρκίνου του δέρματο και άλλα τέτοια. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, στην Κρήτη θα δημιουργηθούν συνολικά 25 τοπικές μονάδες και 239 σε ολόκληρη την Ελλάδα.